καταρχάς το θεωρώ πάρα πολύ, να πω τη λέξη, ρομαντικό. Ας πούμε, έχω οι γονείς μου, μέχρι και οι γιαγιάδες μου, δηλαδή, ακούγανε χρόνια. Και μου αρέσει πάρα πολύ που ξαναξεκινάει κάτι και είμαστε και οι πρώτοι που το κάνουμε. Η πρεμιέρα των ηχογραφήσεων έγινε με μονόπρακτα του Ιάκωβου Καμπανέλη και της Λούλας Αναγνωστάκη, σε σκηνοθεσία Γιώργου Αρμένη, ο οποίος δεν έκρυβε τη συγκίνησή του που βρίσκεται και πάλι μετά από χρόνια στα στούντιο της ραδιοφωνίας. Ήταν μια ευτυχισμένη στιγμή τότε και ήμουν και νέος με σκηνοθέτες από το Εθνικό, σκηνοθέτησα και εγώ με τον Ιάκωβο Καμπανέλη που ήταν πρόεδρος τότε και κάναμε πάρα πολύ ραδιόφωνο και τώρα είμαι ευτυχισμένος γιατί επανέρχεται. Το να παίζεις θέατρο στο ραδιόφωνο είναι μεγάλη πρόκληση, λένε οι νέοι ηθοποίοι. Είμαστε μόνοι μας και ο άλλος θα ακούσει μόνο τη φωνή μας, οπότε αυτό αρχικά ήταν μια ψυχρολουσία που μετά μου έφυγε γιατί χαλαρώσαμε και είδαμε ότι τελικά είναι κάτι πολύ άμεσο. Το βρίσκω συναρπαστικό, η αλήθεια είναι, για το λόγο του ότι καλούμαστε να εξάψουμε τη φαντασία του ακροατή χωρίς να μας βλέπει. Όχι, όχι, μην μπαίνεις, μην τολμήσεις να πατήσεις εκεί μέσα. Το θέατρο στο ραδιόφωνο ήταν πολύ αγαπητό στον κόσμο που περιμένει και πάλι να συντονιστεί για το λόγο αυτό με την ΕΡΤ. Ο κόσμος το λατρεύει, το ακούει εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχουν ακροατές που έχουν τεράστια αρχεία από ό,τι έχει παιχτεί στο ραδιόφωνο και για πολλά χρόνια δεν το είχαμε. Πέντε δραματικές σχολές ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στους ακροατές. Να τους ενθουσιάσουν, να τους συγκινήσουν, να τους ταξιδέψουν.